Διευρύνονται οι συγκρούσει, κυρίε και κύριοι, στο έδαφο τη Ουκρανία. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη με όλα τα τελευταία από τα τηλεγραφήματα που φτάνουν από τα διεθνή δισογραφικά δίκτυα. Γιώργο. Δυστυχώ βλέπουμε εικόνε ένα σκηνικό κόλαση να έχει σχηματιστεί σε αποθήκε καυσίμων τη Ανατολική Ουκρανία, καθώ οι ρωσικέ αρχέ ΙΑ εξαπέλυσαν καταστροφική επίθεση. Πού, ε, σε ποια περιοχή, Είναι Γιώργο. στο χωριό Κουλινίτσι, το οποίο βρίσκεται στι παρυφέ τη πόλη Χάρκοβο. Μάλιστα. Είναι ανατολικά του Χάρκοβου. Η για αυτή έγινε στόχος... Βόρειο-ανατολικά δηλαδή. Βόρειο-ανατολική Βόρειο Βόρειο ανατολικη Ουκρανία, Ουκρανία. ακριβώς. Ακριβώ. Έγινε στόχο η εγκατάσταση αυτή σε μια προσπάθεια να διακοπεί η παροχή καυσίμων στι ουκρανικέ mm. δυνάμεις, δυνάμει, οι οποίε προσπαθούν να συγκρατήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Και το καταφέρνουν σε σημαντικό βαθμό μέχρι τώρα. Οπότε φαίνεται να αλλάζουν και τακτική τα ρωσικά στρατεύματα. Θα μα εξηγήσει και ο Γιάννη Παλιόρα σε λίγο τώρα Ακριβώς. γιατί μπορεί να, να βλέπουμε να συμβαίνει αυτό. Ναι, Γιώργο. Την ίδια ώρα, Ασία ε, προγραμματίζεται για αύριο μια επιχείρηση, θα λέγαμε, Ουκρανική έξοδο. Ε, ε, με τρένα και λεωφορεία, ε, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι, όχι δηλαδή οι άνδρε 18 με 60 ετών, οι οποίοι πρέπει να μείνουν για να πολεμήσουν, θα απομακρυνθούν σε προσδυτική η προ τη Δυτική Ουκρανία. Μια οργανωμένη δηλαδή επιχείρηση η, η οργανωμένη, Οργ... πληθυσμό. Οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνση του, του πληθυσμού, ναι. Από το Κίεβο τώρα αυτά. Ε, να σου πω επίση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρο Μπάιντεν απόψε με τον Ουκρανό ομόλογο του, τον Βολεμίρ Ζελένσκι. Τον οποίο βλέπουμε να ξαναπώ για όσου μπήκαν τώρα στη συχνότητά μα. Αυτό είναι ένα βιντεάκι. Είναι... Το οποίο ανέβασε πριν από λίγο. Αυτό ο Ζελένσκη είναι... Ζελένσκι και εμφανίζεται με ποιου άλλου μαζί. Είναι μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Θέλω να δείξω ότι είμαστε Ακριβώς. εδώ. Και είναι στην περιοχή Μπαμπόσκα του Κίεβου. Και να στον κόσμο. Μπροστά από το προεδρικό μέγαρο. Άσυν, είναι η, η έμπρακτη Άσυν, απάντηση ναι. του κρανού Προέδρου στι φήμε που Φλάβω, διέρεαν ναι. από τη ρωσική πλευρά Φλάβω, ναι. αλλά και από Φλάβω. διεθνή μέσα Φλάβω. ότι υπάρχει περίπτωση να ε, έχει πρέπει. ήδη εγκαταλείψει το, το Κίεβο. Προ άγνωστη κατεύθυνση. <οφείς> και παρουσιάζει σε αυτό το βίντεο: <οφείς> Λέει, εδώ είναι ο, <οφείς> ο αρχηγό τη <οφείς> προσωπική μου ασφάλεια, <οφείς> εδώ είναι ο προσωπάρχη μου, εδώ <οφείς> είναι ο πρωθυπουργό <οφείς> ο... <οφείς> τη Ουκρανία, <οφείς> από πίσω <οφείς> είναι ο επικεφαλή <οφείς> του Συμβουλίου Ασφαλείας <οφείς> και εδώ είμαι εγώ. <οφείς> όλοι είμαστε παρόντε <οφείς> για να ε, μπορέσουμε <οφείς> να, <οφείς> να αντισταθούμε για την ανεξαρτησία <οφείς> τη Ουκρανία. <οφ και τελειώνει βέβαια το μήνυμα: Ζήτω η Ουκρανία, ζήτω η ελευθερία. Στα όλοι. Είναι όλοι ε, ε, στολές. Mm -hmm. Λοιπόν, να σου πω. Λέγαμε λοιπόν στι... για το τηλεφώνημα στι... Ζελένσκι. Μπάιντερ, γνωρίζουμε τίποτα Biden. για το περιεχόμενο αυτή τη επικοινωνία. Τρία θέματα. Το ένα ήταν η αυστηροποίηση των κυρώσεων. Όσο πιο αυστηρέ γίνουν οι κυρώσει, είπε ο Ζελένσκι στον πρόεδρο Biden, τόσο πιο ε, θα το σκεφτεί δεύτερη φορά ε, η Ρωσία να σταματήσει την ε, επιχείρηση εισβολή. Το δεύτερο είναι σημαντική αμυντική βοήθεια που όπω μαθαίνουμε οι ΗΠΑ ετοιμάζουν να, να στείλουν και άλλη αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία. Φυσικά μιλάμε για οπλισμό έτσι, και πολεμοφόδια. Και το το ήταν η δημιουργία μια ευρεία αντιπολεμική συμμαχία που με διπλωματικά και άλλα μέσα θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτή την επιχείρηση εισβολή.